Έλα πάρει. Πολύ καλησπέρα, Γιώργο. Τέλεια. Καλησπέρα. Νομίζω ότι η παρέα του Γιόκιτς, θα λέγει κανείς, μας δικαίωσε κόντρα στην εθνική μας, έστω και στην παράταση χτες. Έτσι, 87-87 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, 194 στο τέλος. Είχαμε συζητήσει και μαζί η εθνική μας να χάσει από 5 πόντους και πάνω, ναι, στη Σερβία. Ισχύει και για την παράταση. Φυσικά ισχύει και για την παράταση. Α, δεν το ήξερα. Σοφότερος έγινε τώρα. Ναι, ισχύει και για την παράταση. Βέβαια, πολύ γκρίνια στη τάξη της εθνικής όσον αφορά τις βολές και το πώς αντιμετώπισε η διαιτησία την εθνική μας. Ένα παιχνίδι που η Σερβία, το λέγαμε και χθες και εγώ, ήταν για την νίκη. Ναι. Βολές μόνο από τον Αντετοκούμπο 10 στις 14. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ εγώ αυτό. Ποτέ. Ποτέ τον ποτόν. Τον αστάρι μόνο Αντετοκούμπο. Ένας παίχτης ελεύθερες βολές όλο το μάτς. Πρώτη φορά το είδα. Όχι, σε αυτό έχεις απόλυτο από δίκιο. Από ΕΚΑΣΤ μέχρι NBA. Και τελικά συνέβη σε επίσημο παιχνίδι κιόλας. Ναι. Φοβερό. Την ώρα του αγώνα, θα πω την αλήθεια μου, την ώρα του αγώνα δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά, από αρκετή ώρα. Πάνω στις δηλώσεις, πάνω στα στατιστικά κτλ. Στην ώρα του αγώνα δεν το πήρα χαμπάρι. Ήμουν τόσο τρελαμένος εκεί την ώρα. Ήταν ενδιαφέρον το μάτς. Ναι. Έτσι, και ότι πήγε στην παράταση και πώς κρίθηκε εκεί. Τέλος πάντων, η εθνική μας νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ήττα και θα φανεί αυτό στο παιχνίδι με το Βέλγιο που οδεύει για ένα sold out όπως και στο τουρνουά Ακρόπολης στο παιχνίδι με την Τουρκία. Να πάρει την νίκη, να πάει με ψυχολογία για να ξεκινήσει τον όμιλο του Ευρωμπάσκετ. Πέρασε και το under του Ολυμπιακού στην απογευματινή εκπομπή που δώσαμε, παρά το γεγονός ότι ο Μασούρας σκόραρε πάρα πολύ νωρίς, τελικά τελείωσε 1-1 το παιχνίδι, το under που ήταν σε απόδοση 1-90. Και για να κλείσουμε την εβδομάδα, πέραν το ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τους αντιπάλους πλέον στον όμιλο του UEFA Europa League. Τώρα θα γίνει την κλήρωση, τώρα θα γίνει. Σωστά, ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Άσος με κλειστά τα μάτια κατ' εμέ, στο Ιωνικός Λεβαδιακός. Το γιατί έχει να κάνει με το ότι πιστεύω πως ο Ιωνικός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Λεβαδιακό. Έδειξε καλά στοιχεία και στην πρεμιέρα και θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός θα έχει ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα, όπως και η Λαμία στο πρωτάθλημα και ειδικότερα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, και αν δεν πάρουν βαθμό ή βαθμούς, έχω την αίσθηση ότι η διακοπή ελαίου των παιχνιών της εθνικής μας ομάδας με τον Nations League ενδεχομένως και να φέρει αλλαγές στην τεχνική ηγεσία μίας εκ των δύο και των δύο ομάδων. Θα φανεί αυτό αν θα δικαιωθώ μετά το πέρας των 5 πρώτων αγωνιστικών. Παρ' όλα αυτά, άσος θα δικαιωθώ μετά το πέρας των 5 πρώτων αγωνιστικών. Παρ' όλα αυτά, άσος το 2-15 για τον Ιωνικό κόντρα στο Λεβαδιακό στις 9.30 στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σελεπίδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.